Λοιπόν, εδώ εμείς για προτείνουμε μία εντός εισαγωγικών τελική λύση της διακριτοποίησης των πλακών και των δοκών μέσω γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων, έτσι, η οποία είναι μια πρώτη, ας την πούμε, λύση. Από αυτήν θα πάρουμε κάποια αποτελέσματα. Εάν κρίνουμε ότι θα πρέπει να πάρουμε και επιπρόσθετα αποτελέσματα, γιατί δεν είναι σε κάποιες περιοχές τόσο ικανοποιητικά όσο εμείς θα θέλαμε, εντάξει, απλά θα φτιάξουμε πάλι τη μορφολογία αυτής εδώ της εσχάρας και θα πυκνώσουμε στα σημεία εκείνα που εμείς κρίνουμε ότι θα θέλουμε να δούμε περισσότερα στοιχεία, έτσι, και θα τοποθετήσουμε και θα κάνουμε και εκεί τη διακριτοποίηση πιο πυκνή ή οτιδήποτε. Αυτό εδώ είναι για να κλείσουμε τη συζήτηση που είχαμε κάνει τότε περί εσχαρών. Τώρα κλείσε ένα λεπτό. Όχι, μην σβήσεις τίποτα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μετά από τις διάφορες συζητήσεις που κάναμε. Εντάξει. Είναι μια πρόταση την οποία κάθισε ο Λεωνίδας και την επιμελήθηκε πόντο-πόντο κλπ. Πού θα κάνουμε ενισχύσεις, ας πούμε. Καταρχάς, εμείς σε όλα τα περιμετρικά στοιχεία, οπωσδήποτε, θα κάνουμε κατά το δυνατόν, εκτός από τα περιμετρικά, κατακόρυφα στοιχεία. Εκτός από τη λύση με τη σιδηροκατασκευή, θα κάνουμε και επεκτάσεις δεξιά και αριστερά όσο μπορούμε, έτσι, με τυχώματα σκυροδέματος. Τώρα ο Λεωνίδας κάθισε και βρήκε με ποιο τρόπο. Δεν θα ενοχλήσουμε τα μπαλκόνια, οπότε να μπορέσουμε να ανεβούμε μέχρι απάνω με ασφάλεια, να μην κάνουμε δηλαδή πολύ μεγάλα ατυχώματα. Και ακόμα θέτει και προς συζήτηση ότι θα πρέπει να δούμε με κάποια τέλος πάντων προσέγγιση ότι με την τοποθέτηση αυτών των τυχωμάτων που θα έχουμε, το κέντρο διάτμισης, η πόλος τροφής κλπ. Να είναι σε κάποια μικρή απόσταση από το κέντρο βάρους του συνόλου της κατασκευής. Το οποίο το βρίσκουμε αυτό και με πρακτικούς τρόπους, χωρίς να πάμε να κάνουμε μεγάλες αναλύσεις, μέσω των ροπών αδρανίας. Εντάξει, mm-hmm. Τι ξέρετε, αυτή που είναι μια πρώτη προσέγγιση, η οποία είναι αρκετά ικανοποιητική, ας πούμε. Για μια πρώτη προσέγγιση. Δύο ροφάλλους είναι με ένα υπόγειο. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Εγώ προτείνω σε αυτό εδώ να εξαντλήσουμε όσο μπορούμε τα τυχώματα καταρχάς και μετά να δούμε τι γίνεται. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα διπλό τύχωμα μεταξύ των υποστηλωμάτων. Αυτό είναι το K17 και το K18. Λέμε, ας πούμε, να το ενώσουμε με ένα ενιαίο τυχείο. Φεύγεις Κατερίνα μου. Εντάξει. Δεν το κλείσεις. Λοιπόν, θα διορθώσει ή ίδιο θα διορθώσει. Όχι, αυτό δεν χρειάζεται να το σβήσει. Αυτά δεν τα σβήνει. Που λέω φεύγεις Κατερίνα μου. Όχι, δεν σβήνονται αυτά. Άλιστα. Γιατί να σβηστούμε. Είναι μια φυσιολογική συζήτηση κάνουμε εδώ. Δεν είναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη σκέψη, μια πρώτη πρόταση. Τώρα περνάμε σε ένα άλλο λεπτό σημείο. Ο λόγος που λέμε να κάνουμε τώρα εμείς τη σιδηροκατασκευή μας και όλα αυτά τα πράγματα είναι γιατί η κολόνα K16, παραδείγματος χάρη, και η K17, θα μιλήσουμε και λίγο για τη θεμελίωση τώρα, θεμελιώνεται σε μία στάθμη -2. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το συνολικό ύψος αυτήνης, επειδή είναι 5,40 νομίζω στη δομή, φτάνει περίπου τα 7,5 μέτρα. Άρα πρέπει να ληφθούν και σε κάποιο λυγισμό, ο οποίος είναι ακόμη χειρότερος λόγω των φαινομένων κάμψης που είπαμε που παρατηρείται, γιατί η δοκός αυτή, ένα λεπτό ρε παιδιά, η δέλτα 10 και η δέλτα 11, 12 κλπ. Υπόκειται σε ισχυρότερες στρέψεις οι οποίες γίνονται κάμψεις για τα υποστηλώματα αυτά, τα K16, K18 και δεν συμμαζεύεται. Άρα λοιπόν θα γίνει ενίσχυση δεξιά και αριστερά. Εκείνο που επισημάναμε, Βάλια, δεν ήσουν εσύ μπροστά που κάναμε μια γενική συζήτηση με τον Λεωνίδα, πήγαμε και στη θεμελίωση. Τα θεμέλια από την ΚΑΠΑ 15 έως και την ΚΑΠΑ 20
είναι έκεντρα και μάλιστα εμείς παρατηρήσαμε ότι το πέδιλο της ΚΑΠΑ 15, το οποίο έχει και διαξονική εκεντρότητα λόγω κατασκευής, επειδή δεν μπορούν να βγουν στο δρόμο παραπάνω από τα 30 εκατοστά, είναι σχεδιασμένο, θα μπορούσε να πει κανείς, όχι πάρα πολύ υπέρ της ασφάλειας για μια σεισμική δράση, έντονη μάλιστα, έτσι. Το ΚΑΠΑ 20 είναι καλύτερος προς την τοποθέτηση. Έχει μονοαξονική κεντρότητα. Βέβαια παρατηρείται και μονοαξονική κεντρότητα και στα μεσαία με μεγαλύτερα πέδιλα, αλλά τα γωνιακά δεν είναι καλά φροντισμένα. Και είπαμε ότι η θεμελίωση αυτονών είναι στο μείον 2. Υπάρχει το υπόγειο που είναι στο μείον 3, και από εκεί κάτω είναι τα θεμέλια κλπ. Και μας απασχόλησε με τον Λεωνίδα σοβαρά το εξής θέμα. Αυτά τα τυχώματα που κάνουμε τώρα εδώ στις κολόνες, είναι σχετικά από το ΚΑΠΑ 15 έως και το ΚΑΠΑ 20, προφανώς αυτά, αυτές που κάνουμε, θα πρέπει να έρθουν και να εδραστούν σε ένα τείχωμα που ενώνει προφανώς τις κολόνες από το ΚΑΠΑ 15 έως το ΚΑΠΑ 20, είναι ένα τείχωμα εγκυβωτισμού. Δεν φαίνεται στη θεμελίωση, γιατί συνήθως δεν το δείχνουν. Δεν γίνεται μαζί με τη θεμελίωση εφόσον δεν έχει σχεδιαστεί. Και αυτό τι είναι, αφού τελειώσει η θεμελίωση, δυστυχώς γινότανε αυτό παλιά, πηγαίνουν και φτιάχνουν το πρόσθετο αυτό τυχείο εγκυβωτισμού, γιατί πρόκειται να μπαζώσουν, άρα πρέπει να γίνει αυτό το τυχείο για να διαχωρίσει, να για να στηρίξει το χώμα. Και όχι μόνο από την πλευρά ΚΑΠΑ 15 έως ΚΑΠΑ 20, αλλά και από το ΚΑΠΑ 15 μέχρι το ΚΑΠΑ 1 και πάει λέγοντας γύρω γύρω. Αλλιώς έτσι. Βέβαια εδώ είναι τα τυχώματα του υπογείου από το ΚΑΠΑ δηλαδή 15 έως το ΚΑΠΑ 9. Το ΚΑΠΑ 9 είναι του υπογείου. Άρα εδώ θα γίνει το τείχωμα σε αυτά τα δύο μέτρα και θα έρθει και θα κουμπώσει με το τείχωμα του υπογείου. Εμείς κάνοντας αυτές τις ενισχύσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να τις στάσουμε μέχρι και στα θεμέλια. Πηγαίνεται διαφορετικά και εδώ θα πάει και θα εδραστεί επί του υπάρχοντος αυτού τυχώματος που λέμε ότι είναι για να βαστίξει και λοιπά τα χώματα και το ένα και το άλλο. Εάν τώρα εμείς από την ανάλυση μας κρίνουμε για οποιοδήποτε λόγο ότι το πέδιλο της ΚΑΠΑ 15 έτσι όπως είναι και με την πρόσθετη αυτή φόρτιση που βάζουν δεν επαρκεί για να αναλάβει όχι μόνο σεισμικά φωτεία, αλλά ακόμη και κατακόρυφα. Γιατί είπαμε και με το ξύλινο τον Λεωνίδα. Παραδείγματος χάρη, το τείχωμα που προτείνει ο Λεωνίδας εδώ από την ΚΑΠΑ 17 στο ΚΑΠΑ 18, πλήρες τείχωμα. Το οποίο είναι καλό γιατί είναι και με το υπόγειο στη μέση. Αυτό το τείχωμα τοποθετούμενο, τι επιπτώσεις θα έχει στη θεμελίωση των δύο αυτών κέντρων πεδίλων. Γιατί πας και του βάζεις ένα πρόσθετο φωτίο. Δηλαδή την εκεντρότητά του το φορτίο με τη θέση που το βάζουμε αγκαλιάζει την ΚΑΠΑ 15 και την ΚΑΠΑ 16, άρα ένα απρόσιτο κατακόρυφο φορτίο το οποίο τι κάνει, επιδεινώνει την εκεντρότητα του πεδίλου. Εντάξει, τώρα σε περίπτωση που εμείς κρίνουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι και για ένα ισχυρό σεισμό δεν επαρκούν, είμαστε υποχρεωμένοι κύριοι να ενισχύσουμε τα πεδίλα. Τώρα, η ενίσχυση των πεδίλων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Κανονικά αυτά τα έκεντρα πεδίλα που έχουμε, τα εντόνως έκεντρα, όπως φαίνονται στη θεμελίωση, θεμελίωση που είναι. Να δούμε τη θεμελίωση γιατί έχει σημασία. Έτσι. Μήπως το έχεις εδώ. Δεν τα έχουμε. Ναι, τα έχουμε φέρει εδώ βέβαια. Λοιπόν, αυτό θα τις πούμε να το σχεδιάσει το 1%, έτσι όπως είναι για να το έχουμε. Λοιπόν, η θεμελίωση όπως βλέπεις εδώ βάλια, νάτι, αυτές εδώ είναι από την ΚΑΠΑ 15 έως την ΚΑΠΑ 20, είναι εντόνως έκεντρα και μάλιστα είπα στον Λεωνίδα θα κάνουμε τοπικιστικούς υπολογισμούς με το χέρι. Προσέξτε, η ανάλυση κάνει τη δουλειά της, είναι στατική. Από εκεί και μετά περνάμε στο λεγόμενο αντοχή των υλικών και ενδιαφερόμαστε για το πλεισμένο σκληρόμα αντοχή των υλικών. Εκεί σταματάει η στατική. Δεν μπορεί να πιάσει όλα αυτά τα πράγματα. Θα σου δώσει εντατικά μεγέθη κλπ.
και εσύ θα κάτσεις να το δεις δίπλα-δίπλα, τοπικά-τοπικά, να δεις τι ακριβώς γίνεται. Εντάξει, γιατί και αυτές οι περίεργες εξειδανικεύσεις που κάνουν, εγώ δεν ξέρω το πόσο είναι σοβαρές. Εμείς θα κάνουμε, θεωρώντας την ανάλυση μας, παχτώσεις στις κεφαλές των παιδίων μας και μετά τα εντατικά μεγέθη που θα βρούμε των παχτώσεων. Και αυτό είναι και η δυσμενεστέρα φόρτιση, γιατί άμα βάλεις εδώ ελαττήρια θα στα δώσει πιο μαλακά. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε, θέλουμε ασφάλεια, εντάξει, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και θα δούμε τι γίνεται. Τώρα, τρόποι είναι είτε να επεκταθεί αυτό το πέδιλο με συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο μπορούμε να πούμε και να κάνουμε με λεπτομέρεια, ή μπορεί ακόμη έτσι όπως είναι να γίνουν ριζοπάσαλοι, αν το έδαφος, αν αργυλικό δεν γίνεται. Αν αργυλικό θα γίνουν μικροπάσαλοι, αν κρίνουμε δηλαδή ότι δεν βγαίνει και θέλουμε εμείς να παραλάβουμε τη ροπή αυτή. Εντάξει, δηλαδή αυτό εδώ τρόπο να το πέδιλο είναι ότι το πατάς εδώ στην άκρη και είναι προσπαθεί να γυρίσει ανάποδα, να πάει δηλαδή προς το διπλανό κτίριο. Άρα οι πάσαλοι που θα βάλεις εσύ θα δουλεύουν πρακτικά σε εφελκισμό, εάν το θεωρήσουμε αυτό. Εντάξει. Η ριζοπάσαλη είναι το έδαφος, κροκαλοπαγές κλπ. Καλύτερη, γιατί βελτιώνουν τις συνθήκες του εδάφους από κάτω, δηλαδή σαν να αυξάνουν, σαν να φτιάχνεις ας πούμε το πέδιλο σε βράχο τρόπο. Εντάξει, άρα βελτιώνει πάρα πολύ τη συμπεριφορά. Okay. Και δημιουργούν και αυτοί για να γυρίσει το πέδιλο. Τώρα γυρίζει πιο δύσκολα, γιατί όλος αυτός ο μεταλλικός σωλήνας με τις τρύπες του κάνει αυτά με τα ενέματα της. Οπότε είναι ένα σύστημα πια που είναι καλό. Εντάξει. Υπάρχει και η άλλη λύση βέβαια. Τι να κάνεις, επέκταση του πεδίλου, έτσι, με τη λογική ότι εγώ κάνοντας την επέκταση, δηλαδή παραδείγματος χάρη όπως είναι εδώ η K15 και έχει τη διάσταση 1 και 20 επί 2,15, κατά τη διεύθυνση του 1 και 20, είναι 1 και 20 από την μια μεριά και 1 και 40, έτσι. 2,5. Ναι, ένα 40 εδώ και πώς το λένε, ένα 40, και ένα 20. Εγώ αυτό το 1 και 20 θα κάνω υπολογισμό, θα δω πώς αυτή, γιατί εδώ πέρα προσέξτε, η K15 είναι η χειροτέρα όλων, γιατί έχει έντονα εκατασκευής πρόσθετη διαξονική κάμψη. Δεν έχει μόνο υπολογιστική, είναι το πλαίσιο επάνω και έχει τη διαξονική, έχει ακόμα και κατασκευαστική διαξονική. Εντάξει. Άρα μπορεί αυτή να πάει να αυξηθεί κατά το 1,40, να γίνει ξέρω εγώ άλλο 1,10, και η άλλη που είναι 2,15 να αυξηθεί και αυτή. Προσέξτε, ενώ αυτά είναι 80 εκατοστά, είναι το παλιό στυλ που κάναμε τον κόνο των πεδίλων, γιατί έχει 80 εκατοστά είναι αυτό, είναι ένα μέτρο. Ένα μέτρο το άστου. Προσέξτε όμως ότι αν κάπου θα έχει την τομή και βλέπει να την έχει. 33 και 32-30. Ναι, είναι αυτή η ιστορία που μάλιστα αυτή έχει καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Πλακοπέδιλα γίνονται. Εντάξει. Εδώ λοιπόν θα γίνει μια μορφή πλακοπεδίλου η οποία θα έχει ένα πάχος οπωσδήποτε ένα μέτρο πλήρες. Γιατί εκείνο που θέλουμε εμείς είναι να εισαγάγουμε κατακόρυφα φορτία, τα οποία να δημιουργούν ένα εντός εισαγωγικών αντιπερισπασμό της φόρτισης λόγω της εγκεντρώτησης των πεδίλων. Μάλιστα έλεγα στο Λεωνίδα το εξής, ότι μια λύση σε πολύ δύσκολες καταστάσεις είναι να φτιάξουμε, ας πάρουμε παραδείγματος χάρη την κολόνα, την K15-16, αυτή πια είναι η K17-18, έτσι. Έρχεσαι στην K17 και φτιάχνεις πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Φτιάχνεις πάρα πολύ ωραία μία δοκό η οποία είναι 55 η δοκός δέλτα. Θα το σχεδιάσουμε, θα το κάνεις και εσύ, 55 παραδείγματος χάρη, έτσι. Επί το ας εδώ είναι, το ας είναι 25. Το ας πόσο το έχει, ρε? 1,25 αυτά δύο. Αυτά εδώ το έχει 1,25. Άρα είναι 55-125 η δοκός αυτή, και ερχόσαστε σε μια απόσταση και 3 μέτρα απόσταση και 4, ανοίγεται όσο και να σας κάνει εντύπωση μια λακκούβα, έτσι, και στη συνέχεια όλη αυτή τη γεμίζεται πετό. Αυτό δημιουργείτε εσείς μια
αντίθετη. Άλλη λύση θα μπορούσατε να συνδέσετε με μία πεδιλοδοκό αυτό με αυτό. Προσέξτε τώρα, η λύση του να κάνουμε επέκταση του πεδίλου σε κτίριο το οποίο είναι υφιστάμενο, ευτυχώς εδώ κάτω αυτή είναι στο χώμα κατευθείαν, θα μπορέσει να γίνει, είναι όμως περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει και εκεί είναι πολύ καλύτερη λύση η πάσαλη. Είτε η εφηλτιό με αυτή η εφηλτιστική, έτσι. Γιατί και αυτό εδώ που λέμε για να μπορεί να γίνει, εδώ πράγματι είναι δάπεδο και από κάτω είναι το χώμα, άρα μπορεί να το κάνεις αυτό. Επίσης κάτι άλλο να ξέρετε, παίζει σημαντικό ρόλο, πράγμα που δεν το υπολογίζουν αυτό, ο τρόπος κατασκευής του δαπέδου πάνω στο οποίο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα κλπ. Αν το δάπεδο αυτό, και πρέπει να δούμε, να βρούμε τα πάχη του και τις διαστάσεις του, και μάλλον νομίζω είναι αυτό το, το έχει εδώ, το οποίο είναι, μπράβο, είναι 25 πόντους με μια εσχάρα οπλισμένη πλάκα δαπέδου αμαξοστασίου, συνεργαζόμενη με τα υποστηλώματα K15 ή K20 και το τυχείο του υπογείου. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπαζώνει, φτιάχνει αυτό το δάπεδο και σου λέει είναι σε πλήρη συνεργασία με τα υποστηλώματα και με το υπόγειο. Όταν λοιπόν θέλει αυτό να γυρίσει ανάποδα, είναι υποχρεωμένο να συμπαρασύρει και την πλάκα αυτή. Άρα έχουμε λοιπόν μια ανακουφιστική παρουσία αυτή τη στιγμή της πλάκας, την οποία στον υπολογισμό που θα κάνουμε θα τη λάβουμε υπόψη. Έτσι. Εδώ προφανώς αυτή εδώ η πλάκα η οποία συνδέεται με τα τυχεία δεν ξέρουμε και δεν περιγράφει αν συνδέεται και με αυτό το τυχείο το καθακόρυφο, το τυχείο κυβωτισμού που λέμε μεταξύ K15. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ αυτές είναι, καταρχάς βάζει συνδετήριες δοκούς και αυτό που κάνει ευτυχώς δεν είναι πάνω από την στάθμη του θεμελίου. Όχι, είναι λίγο πάνω από τον κόνο. Είναι στο όριο. Δεν ξέρω τώρα, αυτό εδώ θέλω να το δείτε, αυτό εδώ είναι το μη πεδίλου, το μη κέντρου πεδίλου και πλάκας δαπέδου. Αυτή είναι εδώ που δείχνει. Mm. Αυτής της πλάκας είναι κέντρου πεδίλου. Ε? Και πλάκας δαπέδου, σαν κόβει εδώ. Mm. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν αυτός, πολύ ωραία, το βάζει, συνδετήρια δοκάρια πρέπει να τα έχει κατά αυτή την έννοια. Ε? Δεν έχει, δεν έχει συνδετήρια. Δεν έχει, δεν το πρέπει να μιλάει γενικά με τα συνδετήρια. Εντάξει, αυτά εδώ. Ναι, αλλά πρόσεχε να δεις παιδιά. Δύο έχει νομίζω. Εδώ δύο. Πέρα τα συνδετήρια τα δείχνει. Ναι. Μάλιστα. Δεν τα δείχνει εδώ. Εδώ λοιπόν κάνει αυτή τη σύνδεση της πλάκας με το επάνω μέρος του πεδίλου και του... Έτσι το δείχνει. Θα πρέπει να το διαπιστώσουμε όμως λίγο. Μην βρεθούμε προεκπλήξω. Mm. Βέβαια το ότι δεν... Θα δείτε αν αυτή η σύνδεση πραγματικά χιλιοποιηθεί. Από το να πάτε να δείτε αν υπάρχουν ρήγματώσεις παράλληλες με το K15 έως K20 επί του δαπέδου. Δηλαδή το δάπεδο θα το κοιτάξετε πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί μπορεί να είναι ρήγματώσεις από συστολές, ξηράσεως, αλλά μπορεί να είναι και από ρήγματώσεις από ελαφρές παραμορφώσεις της θεμελίωσης, γιατί η θεμελίωση εδώ είναι λίγο ανίσχυη, έτσι όπως είναι. Είναι σαφές, mm-hmm. Θα το ελέγξετε επομένως. Εντάξει. Είναι καλό αυτό το οποίο αναφέρει και είναι κάτι που μπορείς να το θεωρήσεις αυτό και μάλιστα με την τοποθέτηση που την κάνει αυτός στο επάνω μέρος που τελειώνουν τα πέδια, συνδέεται δηλαδή με τα θεμέλια, σαν ένα τεράστιο, ενιαίο, επιφανειακό συνδετήριο δοκάρι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό και είναι και 25 πόντους πάχος και καταλαβαίνετε ότι εμποδίζει δραστικά, εντάξει, τη στροφή των πεδίλων. Τη βελτιώνει δραστικά και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό. Οκ. Okay? Mm-hmm. Πάμε καλά. Λοιπόν, άρα αυτό εδώ είναι το τυχείο λοιπόν που θα το κάνουμε. Η πρόταση του Λεωνίδα είναι μόνο να εξετάσουμε αν θα πρέπει να ενώσουμε την K17 με την K18 πλήρως. Mm-hmm. Εντάξει. Για να μην αδικήσουμε τις άλλες διευθύνσεις. Και τις άλλες ενισχύσεις που έχουμε πει και τις μελέτησε και τις βρήκε. Επίσης στη φωτογραφία, εκείνο το στιθέο που φαίνεται το ζωνάρι το περιμετρικό, mm-hmm. δεν το βλέπω εγώ στους ξυλοτύπους του.
Δηλαδή εδώ παραδείγματος χάρη στους ξυλοτύπους, στους κλασικούς του, έτσι, δεν μας δείχνει ότι έξω από τις περασιές των δοκών εξέχει αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτοί επομένως προσέξτε, επειδή αυτό για να γίνει είναι και δυσκολία στο καλούπι και λοιπά, μπορεί αυτό να έγινε μετά, θα το δείτε αυτό το πράγμα, γιατί αν έχει γίνει μετά και τα σίδερα της πλάκας δεν ενσωματώνονται σε αυτή την εξοχή που δείχνει η φωτογραφία, σημαίνει ότι εμείς μπορούμε απρόσκοπτα να τρυπήσουμε, βρε αδερφέ, και να περάσουμε απάνω για να συνδεθούμε με τον επάνω όροφό μας, όπως έχουμε πει. Εντάξει, άρα είναι και αυτό από αυτά που πρέπει να εξετάσουμε όταν θα πάμε εκεί. Εντάξει, δεν το δείχνει και μπορεί να μην έχει γίνει. Πολλές φορές βέβαια, γιατί, βέβαια εγώ το βλέπω και δύσκολο, γιατί για να γίνει αυτό εδώ πέρα το γύρω-γύρω, κατασκευαστικά, δεν είναι και τόσο εύκολο. Είναι αλλιώς καλουπώνω εκεί και τελειώνω και αλλιώς βγάζω αυτό το περιμετρικό, το όσο και το ένα και το άλλο. Ενώ αντιθέτως, τα μπαλκόνια, έτσι, τα μπαλκόνια εδώ, να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα μπαλκόνια, πού τα δείχνει στους ξυλοτύπους του, τα έχετε κοιτάξει? Αυτή είναι η οροφή του ορόφου. Γι' αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η οροφή του ορόφου. Δεν... Οροφή του ορόφου. Στην οροφή του ισογείου τα έχει. Τα έχει, ναι. Τα έχει. Ωραία. Τελείως. Πριν πάμε να δούμε, να πω κάτι άλλο. Εδώ πέρα στην οροφή του ορόφου, μεταξύ K17 και K18, ναι, ναι, που λέμε μήπως βάλουμε τυχείο, δεν περνάει δοχό. Εντάξει. Δεν μας απασχολεί. Στην οροφή του ισογείου την περνάει, οπότε έχουμε γέννη μία σειρά πλαισίων. Τέλειως. Από εκεί και μετά, προσέξτε. Εδώ πέρα δεν περνάει στα διακόπτε. Προσέξτε. Από την ώρα που εμείς θα κάνουμε το τυχείο K17, K18 ή μερικό τυχείο. Εντάξει. Θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα και θα πατήσουμε ως συνέχεια.